Καλησπέρα. Από την υποδιέστηση ασφαλείας πατρών εξιχνιάστηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα η υπόθεση αυτοκτονίας 88χρονης ημιδαπής που είχε συμβεί στις 16 Ιουλίου το πρωί στην Πάτρα, ενώ εντοπίστηκε και συνελήφθη και ο 26χρονος αυτουργός της πράξης. Πραγματικά επρόκειτο για μια πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία από την πρώτη στιγμή σαφέστατα ενήχε στοιχεία βίαιης εγκληματικής συμπεριφοράς και απόρρεε αισθήματα ιδιαίτερης κοινωνικής απαξίας, καθότι το θύμα είχε υποστεί βίαιο και ασφυκτικό θάνατο μέσω στραγγαλισμού μέσα στο ίδιο το σπίτι στο κέντρο της πόλης. Στον τόπο του περιστατικού, από την πρώτη στιγμή διενεργήθηκε άμεσα ενδιαλεχή αυτοψία από αξιωματικούς της υποδιεύθυνσης ασφαλείας πατρών, από εξειδικευμένους αστυνομικούς του Τμήματος Εγκληματικών Ερευνών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, αλλά και από την ιατροδικαστή πατρών, ενώ τα ευρήματα της αυτοψίας σε συνδυασμό με τη βοήθεια των σύγχρονων εγκληματολογικών εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας συνέβαλαν αποφασιστικά στην περαιτέρω έρευνα. Θέλω να τονίσω ότι η εξιχνίαση της συγκεκριμένης υπόθεσης είναι αποτέλεσμα πολύμερων συνεχών ερευνών που τελέστηκαν με ιδιαίτερο επαγγελματισμό, ζήλο και αποφσίωση από όλους τους αστυνομικούς που δούλεψαν για την εξιχνίαση του συγκεκριμένου εγκλήματος. Η εξιχνίαση της υπόθεσης απαιτούσε λεπτούς χειρισμούς από τους αστυνομικούς, αλλά και κατάλληλη συλλογή του προανακριτικού υλικού, των στοιχείων, των δεδομένων και των ευρημάτων της υπόθεσης. Παράλληλα, η σύνθεση όλων των ευρημάτων και η σωστή αξιολόγησή τους μας οδήγησε στη σταδιακή αξιοποίηση των στοιχείων, στην ταυτοποίηση του δράστη, στην εξιχνίαση της υπόθεσης και τελικά στη σύλληψή του. Η ελληνική αστυνομία και ειδικότερα οι υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας πέτυχαν σήμερα ένα ακόμη πολύ δυνατό πλήγμα κατά του εγκλήματος, συλλαμβάνοντας μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα το δράστη της ανθρωποκτονίας και οδηγώντας τον ενώπιον της δικαιοσύνης. Πετύχαμε την τόνωση του αισθήματος ασφαλείας του πολίτη, εξιχνιάζοντας γρήγορα μια ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση, η οποία είχε διαπραχθεί με βίαιο τρόπο σε κεντρικό σημείο της πόλης. Τελειώνοντας, θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω θερμά το Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, το Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, το Τμηματάρχη του Τμήματος 2 Δημόσιας Ασφάλειας και όλο το προσωπικό της υπηρεσίας τους για τις προσπάθειές τους και τις συνεχείς επιτυχίες τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Σας καλέσαμε σήμερα εδώ προκειμένου να σας παρουσιάσουμε την υπόθεση εξιχνίαση ανθρωποκτονίας 88χρονης ημιδαπής που συνέβη πριν λίγες ημέρες στην Πάτρα, καθώς και τις ενέργειές μας για τη σύλληψη του 26χρονου δράστη. Πρόκειται πραγματικά για μία ακόμα πολύ σημαντική επιτυχία των υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδος και ειδικότερα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, η αστυνομική της οποίας, ενεργώντας συνεχείς, συντονισμένες και μεθοδικές έρευνες, κατάφεραν μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να συλλέξουν και να αξιοποιήσουν τα κατάλληλα εκείνα στοιχεία, ώστε να εξιχνιάσουν αυτό το βίαιο έγκλημα και να συλλάβουν τον αυτουργό του. Πιο συγκεκριμένα, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι το πρωί της 16 Σεβόμου 2018, στην οδό Γούναρη, στην Πάτρα, ο δράστης εισήλθε από την κεντρική είσοδο, χωρίς να υπάρχουν ίχνη παραβίασης, σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου, όπου κατοικούσε μόνη και μόνιμα η 88χρονη ημιδαπή. Ο δράστης εντόπισε την 88χρονη στο χόλ του σπιτιού, όπου τη γροθοκόπησε στο αριστερό μάτι, την έριξε στο πάτωμα και ασκώντας της πίεση με τα χέρια του στο λαιμό, έφραξε την αεροφόρο οδό, στραγγαλίζοντάς τη. Στη συνέχεια, ο 26χρονος ερεύνησε το δωμάτιο της παθούσας, αφαιρώντας διάφορα κοσμήματα και εγκαταλείποντας το θύμα στο αρχικό σημείο, όπου και αυτό εξέπνευσε. Το πτώμα ανεβρέθηκε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας από οικείους της θανούσας, ενώ για την είσοδό του στο διαμέρισμα απαιτήθηκε η συνδρομή κυθροποιού. Για την εξιχνίαση της υπόθεσης διενεργήθηκαν άμεσα εμπεριστατωμένες και ενδελεχείς έρευνες από τους αστυνομικούς υποδιεύθυνσης ασφαλείας πατρών, οι οποίοι χρησιμοποιώντας φυσικές, τεχνολογικές αλλά και εργαστηριακές μεθόδους κατάφεραν να συνδέσουν και να συνδυάσουν όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία τους οδήγησαν στην ταυτοποίηση του δράστη, στον εντοπισμό του αλλά και στη σύλληψή του.
Πρέπει να επισημάνουμε ότι σημαντική συνδρομή στο έργο της υποδιεύσης ασφαλείας πατρών παρήχε το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, καθώς και τα εξειδικευμένα βιολογικά εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας στην Αθήνα. Ο 26χρονος δράστης, κατά την εξέτασή του, αρχικά διατήρησε αρνητική στάση. Πλην όμως, μετά την παράθεση του συγκεντρωθέντος ανακριτικού υλικού, ομολόγησε την πράξη του, περιγράφοντάς την αναλυτικά στους αστυνομικούς. Επίσης, για την ίδια υπόθεση, έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος ημεδαπού Χρυσοχώου στην Πάτρα, ο οποίος κατηγορείται για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθότι ο 26χρονος δράστης, μετά τη διάπραξη ανθρωποκτονίας, αφαίρεσε 2 χρυσά βραχιόλια και ένα δαχτυλίδι, τα οποία φεύγοντας από το σπίτι, πούλησε στο Χρυσοχώο. Ο 26χρονος δράστης, ο οποίος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές οι αποθέσεις κλοπών και ναρκωτικών, συνελήφθη βάσει εντάλματος σύλληψης του Β' ανακριτή πατρών για τα αδικήματα της διάπραξης, της ανθρωποκτονίας και της ληστείας και αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί στον εισαγγελέα αποδοτικών πατρών.